Γοράκης θέλει να συμμετέχει σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με όλο το φάσμα του ΟΦΗ. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά την αγάπη του και για το αθλητικό σωματείο και για τον Εραστέχνη ΟΦΗ. Και μαζί θα κουβεντιάσουμε με τον πρόεδρο του Εραστέχνη ΟΦΗ τα θέματα της επικαιρότητας. Μανώλη Γρηγοράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρειαζόμαστε μερικά λεπτά για να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εραστέχνη ΟΦΗ και να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχω ετοιμάσει αρκετά ερωτήματα και θέματα που απασχολούν την οικογένεια του ΟΦΗ, για να κουβεντιάσουμε για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σχολιάσαμε μαζί στην χθεσινή εκπομπή, και έχω βάλει ένα τίτλο: ισχυρό το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη ΟΦΗ, και το πιστεύω αυτό. Υπάρχουν σημαντικές προσωπικότητες, άνθρωποι που έχουν μια πορεία, μια διαδρομή στην οικογένεια του ΟΦΗ, αλλά και κάποια νέα στοιχεία, νέοι άνθρωποι, πολύ πετυχημένοι σε αυτό που καταπιάνονται, και νομίζω ότι θα βοηθήσουν την προσπάθεια του Εραστέχνη ΟΦΗ. Θα ήθελα τους συνεργάτες μου, μόλις έχουμε έτοιμο τον Γιάννη Δανδάλη, αν τον έχουμε και αυτόν στην παρέα μας, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Εγώ ζητάω ένα πρώτο σχόλιο από τον Μανώλη Γρηγοράκη για τον απόϊχο της Γενικής Συνέλευσης, Μανώλη μου. Τον απόϊχο που εισέπραξες εσύ σαν φίλος της ομάδας από την Γενική Συνέλευση που έγινε χθες. Και η οποία, όπως είπαμε, είχε πολύ κόσμο, είχε πάθος, είχε έντονη δράση και ιστορικά στελέχη που συμμετείχαν στη διαδικασία. Εγώ, Γιώργο, θέλω να δω στην πράξη, το έλεγα και χθες, πώς θα συμπεριφερθούν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Όντως είναι κάποια ονόματα γνωστά στην κοινωνία του ΟΦΗ. Ελπίζω να αποδείξουν με πράξεις, με έργα και με την συνολική συμπεριφορά τους, την τακτική τους, την πολιτεία τους, σε βάση περιπτώσει, ότι ο ΟΦΗ είναι πάνω από όλους, πάνω από προσωπικές επιδιώξεις, προσωπικά συμφέροντα, και ότι η προσφορά τους, η όποια προσφορά τους θα είναι ανιδιοτελής και απαλλαγμένη από σύνδρομα και πάθη και μίση του παρελθόντος. Θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρος, και υπό αυτό το πρίσμα θα τους παρακολουθούμε όχι μόνο ως οπαδοί της ομάδας, του συλλόγου που λέγεται ΟΦΗ, είτε συζητάμε για την ΠΑΕ, είτε για τον Εραστέχνη, είτε ως δημοσιογράφος. Εγώ θέλω να παρακαλέσω και τον Γιάννη Δανδάλη, τον οποίο έχουμε τώρα μαζί μας και βλέπουμε στους δέκτες μας. Πρόεδρε, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα για να κουβεντιάσουμε θέματα που αφορούν τον Εραστέχνη ΟΦΗ. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή. Σιδεροκέφαλος και καλή δύναμη και καλή υπομονή. Δεν ξέρω τι εύχονται. Τι σου έχουν ευχηθεί, αγαπητέ πρόεδρε? Συνήθως λένε σιδεροκέφαλος. Και νομίζω κάπως έτσι είναι η πρώτη ευχή που βγαίνει από τον καθένα. Σίγουρα δύναμη χρειάζεται. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω αποδείξει ότι τη διαθέτω. Έχεις δύναμη, έχεις και υπομονή. Τώρα πηγαίνεις για 9 χρόνια, τώρα είσαι 9 χρόνια στην Προεδρία. Ναι, συμπλήρωσα την Πρωταπριλιά, 9 χρόνια στο Προεδρικό Θόκο. Και άρα πηγαίνουμε τώρα για 10η σεζόν στον Εραστέχνη ΟΦΗ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο και από σένα για την Γενική Συνέλευση. Θέλω να πω και στο Μανώλη τον Γρηγοράκη, μπορεί να μην με άκουσε πριν, ότι θα συμπτύξουμε λίγο, Μανώλη μου, τα θέματα, γιατί θα έχουμε τον πρόεδρο του Εραστέχνη για ένα 25 λεπτό. Νομίζω ότι είναι όμως αρκετό για να θίξουμε τα σοβαρά θέματα του ΟΦΗ. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα, αγαπητέ Γιάννη Δανδάλη. Η επόμενη μέρα στο Σύλλογο, η επόμενη μέρα μετά την εκλογή σας, έκανα ένα σχόλιο πριν, διακρίνω ένα ισχυρό διοικητικό σχήμα και θα ήθελα και την δική σας θέση. Αυτό που ήταν το βασική μου επιδίωξη είναι το να ενισχυθεί το τραπέζι του αθλητικού σωματείου και να καταφέρουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι και ο κόσμος που ψήφισε, τα μέλη του σωματείου, κρίνανε και υπερψηφίσανε άτομα ικανά, έμπειρα κάποια με νεανικό ενθουσιασμό, όπως ήμουν και εγώ όταν υπηρέτησα το τραπέζι πρώτη φορά. Και νομίζω ότι έχουμε όλα τα χέγγια
να βαδίσουμε σε ακόμα καλύτερες μέρες του αθλητικού σωματείου. Πώς θα χαρακτηρίζεις το νέο διοικητικό συμβούλιο, έτσι με ένα σύντομο σχόλιο? Είναι αυτό που είπα πριν. Είναι ένα κράμα εμπειρίας και ενθουσιασμού νεανικού. Θέματα συγκρότησης σε σώμα, πότε θα τα χειριστείτε? Αύριο το βράδυ έχουμε το πρώτο συμβούλιο με το νέο σήμα στο τραπέζι και εκεί θα λύσουμε τα θέματα της συγκρότησης σώμα. Ο Μανώλης ο Γρηγοράκης έβαλε πριν κάποια θέματα, τα έβαλε και χθες. Και εμείς εδώ φιλοξενούμε βέβαια όλες τις απόψεις, όπως είναι γνωστό, και θέλουμε να τις φιλοξενούμε. Έβαλε ζητήματα σε ό,τι αφορά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες τάσεις μέσα στο νέο διοικητικό σχήμα? Όλοι είναι κάτω από την ομπρέλα του Προέδρου. Από τον κύριο Κώστα Καζανάκη, που είναι ο πιο παλιός, έως τον πιο καινούριο νεοκλειδέντα, είναι όλοι κάτω από τη φιλοσοφία τη δικιά μου. Και αυτό είναι κάτι που ξεκαθάρισα από την πρώτη μέρα, πριν συγκροτηθεί το ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν κάποιες αρχές, κάποια πιστεύω δικά μου, και με βάση αυτά πρέπει να βαδίσουμε. Η πρώτη δήλωση που κάνατε ήταν η δήλωση ενότητας. Είπατε προτεραιότητά μου η ενότητα. Αυτό ήταν και ένα μήνυμα για το ρόλο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι ο Όφη είναι ένας. Και το είπε και ο κύριος Λουφάκης, ο Νίκος, στην Γενική Συνέλευση. Το έλεγε και ο αείμνηστος, ο Θόδωρας Βαρνιογιάννης. Ο Όφη είναι ένας και αδιαίρετος. Όπως βλέπουμε την πρώτη ομάδα του ποδοσφαίρου, που είναι η ναυαρχίδα, θα έλεγα, του σωματείου, έτσι πρέπει να βλέπουμε όλα τα τμήματα. Μανώλη Γρηγοράκη, παρεμβαίνεις όποτε κρίνεις σκόπιμο. Μην περιμένεις να σου δίνω το λόγο. Ευχαρίστω ερωτήσεις με ταχύτητα και απαντήσεις που περιμένουμε από τον Πρόεδρο για τα θέματα του Όφη. Οι μεγάλοι στόχοι, γράφω εδώ στους τίτλους, οι μεγάλοι στόχοι του Εραστέχνη Όφη, αγαπητέ Πρόεδρε. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να τους ιεραρχήσετε με τους συνεργάτες σας, αλλά ποια είναι, ας πούμε, τα βασικά θέματα που βάζετε στο τραπέζι, ξεκινώντας μια νέα θητεία? Ξεκινώντας από την πρώτη μέρα, αυτό που βάζουμε σαν προτεραιότητα είναι το θέμα με τα μέλη. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε περίπου πριν ένα χρόνο, με προσπάθεια να έρθουν νέα άτομα στον Εραστέχνη, νέα μέλη, και νομίζω αυτό που είπα και εχθές στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς μέλη. Δεν φτάνουν μόνο τα μέλη, βέβαια, το να λειτουργήσει ο Εραστέχνης, αλλά είναι το πρώτο πρωταρχικό που πρέπει να κοιτάξουμε στη day one, όπως λέμε. Άρα το νούμερο ένα ζήτημα, είναι τα μέλη. Ένα ζήτημα το οποίο το ανοίξατε βέβαια η δική σας διοίκηση. Ήδη έχουν ανοίξει οι πόρτες, αυτό που λέμε, και ήταν ένα πάγιο αίτημα των φίλων της ομάδας να μπορούν να γραφτούν νέα μέλη, και ήδη από ό,τι γνωρίζουμε έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα κάποια μέλη συμμετείχαν και στην Γενική Συνέλευση και αυτό αποτυπώθηκε. 117 άνθρωποι, ταμιακώς εντάξει, δηλαδή έχοντας καταβάλει το αντίτιμο 60 ευρώ το χρόνο που πληρώνει το κάθε μέλος. Σας ικανοποίησε ο αριθμός αυτός της συμμετοχής? Νομίζω ήταν από τις πιο επιτυχημένες γενικές συνελεύσεις, τουλάχιστον να πω της τελευταίας 12ετίας. Γιατί παλαιότερα γινόντουσαν ιστορικές. Εγώ δεν τις πρόλαβα, είμαι πολύ μικρός, ιστορικές γενικές συνελεύσεις. Εγώ έχω παρακολουθήσει κανένα δύο από αυτές. Κάποια στιγμή το σωματείο. Και φεύγανε οι κάλπες από τη μια πλευρά στην άλλη. Υπήρχε μεγάλη ένταση κάποτε. Κάποια στιγμή το σωματείο, ίσως και με δικιά μας ευθύνη, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα και τα λάθη μας και να διορθώνουμε. Ναι. Και με δικιά μας ευθύνη είχε λίγο εσωστρέφεια το σωματείο. Εγώ πιστεύω ότι ήρθε η ώρα το να βγούμε έξω στον κόσμο, να γνωρίσει το έργο και να το επικοινωνήσουμε αυτό, όλο αυτό το έργο που γίνεται στο Εραστέχνη, που πολλές φορές ο κόσμος δεν το ξέρει. Ναι. Ο Μανώλης ο Γρηγοράκης είναι ένας από τους φίλους του Όφη, που είναι όπως τους θέλουμε κι εμείς. Δηλαδή συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία. Δεν είναι μόνο φίλοι του ποδοσφαίρου. Είναι φίλοι του μπάσκετ, του βολέι, του στίβου. Πολλές φορές με ρωτάει πολύ συχνά για το βόλεϊ, για το οποίο θα σας ρωτήσω βέβαια και λίγο αργότερα, γιατί είναι η μεγάλη σας αγάπη. Είναι ένα στοίχημα να δει.
και του Κακίου. Ναι, βεβαίως, το ξέρω. Είμαι παλιός κακιστής, έχω παίξει σε τρίτη εθνική δωρετσί, εδώ στην Αθήνα. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο, μια και άνοιξε αυτή την κουβέντα, αν σκέφτεται την ίδρυση νέων τμήματων ή την επαναλειτουργία παλιών που έχουν προσφέρει και σημαντικούς αθλητές και σημαντικές επιδόσεις στο Σύλλογο. Για παράδειγμα, την Άρση Βαρών. Η Άρση Βαρών είναι ένα κομμάτι που ατόνισε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι και όσον αφορά την Άρση Βαρών και άλλα τμήματα τα οποία είχε στο παρελθόν ο Όφη, μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν. Φτάνει να λυθεί το θέμα των εγκαταστάσεων. Η Άρση Βαρών είναι ένα θέμα σοβαρό όσον αφορά το χώρο που θα πρέπει να προπονούνται οι αθλητές. Αλλά είναι ένα, νομίζω, ένα σωματείο που μεγαλώνει και στα μέλη, θα μεγαλώσει κάποια στιγμή και στα αθλήματα που υπηρετεί. Ωραία, μας είπατε πρώτος μεγάλος στόχος στα μέλη. Επόμενος στόχος. Δύο-τρεις, αν μπορούμε έτσι να απαριθμίσουμε μεγάλους στόχους. Σημαντικό είναι το οικονομικό κομμάτι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μπει σε μια σειρά. Πιστεύω ότι μέσα από τα τμήματα και το τραπέζι, το οποίο είναι πιο ισχυρό σε σχέση, χωρίς να θέλω να προσβάλλω το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε όλα τα χέρια το να βοηθήσουμε και χωρίς να κάνουμε οικονομικές υπερβάσεις σοβαρές, να βοηθήσουμε τα τμήματα να πρωταγωνιστήσουν σε όποιες κατηγορίες και αν παίζουν. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το μπάσκετ, είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο δαπανηρό το να προχωρήσει σε υψηλότερες κατηγορίες, αλλά πιστεύω ότι με καλή διάθεση υπάρχει λύση για όλα τα θέματα. Πάντως, προτεραιότητά μας είναι να υπάρχει μια δυναμική όσον αφορά το σωματείο, χωρίς όμως να γίνονται οικονομικές υπερβάσεις. Να ρωτήσω. Ναι, Μανώλη, παρακαλώ. Ήθελες να ρωτήσεις κάτι, εσύ, Γιώργο. Όχι, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο σχετικά με την σχέση του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ. Ξέρω ότι διατηρεί πολύ καλή επαφή με τον Μινά Λισάνδρου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕ. Και επειδή στην επικαιρότητα τέθηκε πρόσφατα και διαστόματος Λισάνδρου το γηπεδικό, είτε η αναβάθμιση, κυρίως θα έλεγα η αναβάθμιση του υπάρχοντος γηπέδου, της ιστορικής έδρας του Όφη, του Γεννή Κουλέ. Σε πρώτη φάση αυτό, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει αν δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση με κάποιους στοιχειώδεις όρους, αξιοπρεπείς θα έλεγα όρους, του Γεννή Κουλέ σε άλλο χώρο, η μεταστέγαση δηλαδή της ποδοσφαιρικής ομάδας. Σχετικά με τα σχέδια της ΠΑΕ, όπως εκφράστηκαν διαστόματος Λισάνδρου για τη μετατροπή, δηλαδή εφόσον ασφαλώς είναι δυνατόν, του Γεννή Κουλέ σε γήπεδο κατηγορίας 4, δηλαδή ενός μετατραπεί σε ένα σύγχρονο γήπεδο. Πώς αντιμετωπίζει εκείνος αυτή την προοπτική, ο πρόεδρος, ο Γιάννης Οδαδάλης? Εγώ προσωπικά το θεωρώ δύσκολο να επιταχθεί αυτός ο στόχος όσον αφορά το επίπεδο 4. Και αυτό έχει να κάνει και με τη χωροταξική θέση του γήπεδου. Δεν μου είχε αναλύσει ο κ. Λισάνδρου ακριβώς τα πλάνα τους. Αλλά από τα λίγα που γνωρίζω το βλέπω αρκετά δύσκολο λόγω της θέσης του γηπέδου. Εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι ο Όφη πρέπει να αποκτήσει κάποια στιγμή ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο 12 έως 15.000 θέσεων. Σε άλλο χώρο. Σε άλλο χώρο. Μπορεί να είναι λυπηρό, γιατί σε αυτό το γήπεδο αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές όλος ο κόσμος του Όφη, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το εξετάσουμε σοβαρά το να μεταφερθεί η έδρα του σωματείου σε κάποιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Υπάρχει θέση πάνω σε αυτό, υπάρχει κάποια πρόταση πάνω σε αυτό? Έχουν ακουστεί διάφορες προτάσεις. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ όσον αφορά αυτό ακόμα. Υπάρχουν κάποιες λύσεις όσον αφορά κοντά στο Βανεογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, αλλά δεν θέλω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Πάνω σε αυτό που ρώτησε ο Μανώλης ο Γρηγοράκης με τον κύριο Λισάνδρου και τη συνεργασία που έχετε. Ναι, με τον αγαπητό Μινά είμαστε σε πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι από τις λίγες φορές που έχει τέτοια επικοινωνία ο Ερασιτέχνης με την ΠΑΕ.
Και σε επίπεδο ειδικά προέδρων και διευθύνοντα σύμβουλου, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αυτό θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στο σωματείο να έχει κόντρες με την προσεγγία νομική εταιρεία. Πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι. Πάντα κάνουμε υποχωρήσεις και εμείς. Πάντα μας λέμε καλό μάτι και οι παεόφοι τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση, ακόμα και προβλήματα να υπάρχουν, είμαστε μια οικογένεια και τα λύνουμε εκεί που πρέπει να τα λύσουμε μεταξύ μας. Πάνω σε αυτό που κουβεντιάζουμε, Μανώλη Γρηγοράκη, και θα ήθελα και ένα σχόλιο με τον κύριο Μπούση. Για τον κύριο Μπούση, ποια είναι η επαφή σας, υπάρχει επικοινωνία, η άποψή σας για τον ιδιοκτήτη. Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές για τον Όφη και για την ΠΑΕ Όφη. Ο Μιχάλης Μπούσης είναι μια ευλογία. Και αυτό που είναι πρωταρχικό που πρέπει να δούμε όλοι που είμαστε κοντά στον Όφη, αυτόν τον άνθρωπο πώς θα τον κρατήσουμε κοντά στην προσφυγική ανώνυμη εταιρεία. Είναι νομίζω δύσκολο. Και επειδή χειρίστηκα καταστάσεις και με την πτώση της ομάδας ΓΑΜΑ Εθνική, που επανήλθε η ομάδα στον Αραστέχνη, και δύσκολες καταστάσεις και στη Β' Εθνική, νομίζω δεν είναι η θέση του Όφη εκεί. Και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που επενδύουν στο ποδόσφαιρο με τις δυσκολίες που υπάρχει στην ελληνική αγορά, γιατί είναι μια μικρή αγορά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πρέπει να τους έχουμε πάντα κοντά και όσο γίνεται ευχαριστημένους. Το ζήτημα του σήματος κλώνησε τις σχέσεις αυτές, γιατί εντάξει, ήταν ένα θέμα και παραμένει ακόμη ένα θέμα που είναι πάντα στην επικαιρότητα και κουβεντιάζεται μέσα στην οικογένεια του Όφη με διάφορες απόψεις. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό? Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, υπήρχε λάθος χειρισμός το ότι θα μπορούσε η ΠΑΕ να παρουσιάσει ένα σήμα με κάποιο διαφορετικό τρόπο, ενώ στο κομμάτι το επικοινωνιακό, ακόμα και να επιλέξει 2-3 σήματα και να διαλέξει ο κόσμος. Στις ανώνυμες εταιρείες υπάρχουν κατά καιρούς αλλαγές στα σήματα. Εγώ, επειδή προέρχομαι από το Ιδρυτικό Σωματείο, είμαι υπερασπιστής του σήματος του Ιδρυτικού Σωματείου. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να απαγορεύσω σε μια ανώνυμη εταιρεία να θέλει να αλλάξει το σήμα. Η ιστορία του σωματείου δεν σβήνει με την αλλαγή αυτή. Η ιστορία του σωματείου πάντα θα υπάρχει. Από εκεί και πέρα, πολλές ποδοσφαιρικές μεγάλες ομάδες έχουν αλλάξει το σήμα κατά καιρούς. Θα περίμενα να μην ήταν αυτή η ολική αλλαγή και κάτι να μπαινε μια πινελιά, μια φρεσκάδα, κάτι νέο, αλλά όχι αυτό το καινούριο ή εντελώς αλλαγή στο σήμα του Όφη. Μανώλη Γρηγοράκη, παρακαλώ. Από όσον αφορά, σαν χειρισμός λίγο με ενόχλησε, αλλά δεν είμαι σε θέση εγώ να απαγορεύσω στον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να μην αλλάξει το σήμα. Μάλιστα. Ο Αραστέχνης Όφη διατηρεί άλλωστε το σήμα σε όλα τα τμήματα, του Ιδρυτικού Σωματείου. Και θα διατηρεί όλα τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσετε να διατηρείτε δηλαδή το σήμα του Σωματείου και τα επόμενα χρόνια. Παρακαλώ, Μανώλη Γρηγοράκη. Δεν ξέρω το γήπεδο, το γιατίπλο δεν υπήρχε τότε, στα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Όφη. Υπάρχει ένα σήμα, υπάρχει και φωτογραφία του, που παραπέμπει στο σημερινό. Το σήμα δηλαδή, το διακριτικό σήμα με το οποίο εμφανίζονται οι φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας, παραπέμπει στο παλιό, ήταν καταχωνιασμένο σε κάποια υπόγεια. Ξαναλέω, δεν υπήρχε, δηλαδή θα ενδεχομένως ένα ενδελεχές ψάξιμο στα συρτάρια του γιατικού λέης, πίσω από τείχους, πίσω από γωνίες, να μας έκανε σοφότερους σχετικά με την προέλευση του σήματος, αλλά όταν υπήρχε αυτό το σήμα, δεν υπήρχε το γιατικού λέ. Αλλά αυτό είναι μοιάζει με το τωρινό, είπες Μανώλη, γιατί δεν κατάλαβα καλά. Μοιάζει με το τωρινό. Και αυτό έρχεται να κουμπώσει με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο πρόεδρος,
σχετικά με την επικοινωνιακή διαχείριση της αλλαγής του σήματος. Αν ο κόσμος ήξερε ότι αυτό είναι το πρώτο σήμα, το σήμα με το οποίο συστήθηκε ο Όμιλος Φιλάθρων Ηρακλείου στο κοινό της πόλης εκείνα τα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 20, στις αρχές του 20ου αιώνα θα έλεγα, ενδεχομένως οι αντιδράσεις να μην ήταν τόσο έντονες, αλλά ο καθένας, ειδικά εμείς οι παλιοί ομιλητές, μπορούν να καταλάβουν τι και πώς μπορούν να μπουν στο μυαλό και στην καρδιά κάθε ομιλήτη που, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρεται ή ξενερώνει ή δεν ξέρω και εγώ τι λέξη να χρησιμοποιήσω σχετικά με την αλλαγή του σήματος. Όπως επίσης είναι αληθές αυτό που επίσης είπε ο πρόεδρος νωρίτερα, ότι ομάδες μεγαλύτερες από τον Όφη, με παράδειγμα την ομόχρωμη Juventus, άλλαξε το σήμα και μάλιστα φέρει τώρα ένα σήμα που δεν έχει καμία την παραμικρή σχέση με οποιαδήποτε στιγμή της ιστορίας αυτής της τεράστιας ομάδας της Ιταλίας, της μεγαλύτερης ομάδας στην Ιταλία, όπως λέει ο Γιάννης Ολιαγκογιάννης, διότι η μεγαλύτερη ομάδα, η ιταλική ομάδα στην Ευρώπη δεν είναι η Juventus, είναι η Μίλαν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν αφορά την κουβέντα μας. Γηπεδικές εγκαταστάσεις, Πρόεδρε. Υπάρχει ένα φιλόδοξο project για το γήπεδο αυτό, το παλιό γήπεδο του Εραστέχνη Όφη, στην περιοχή του Καρφούρ, όπως λέμε εκεί. Τι σκέψεις υπάρχουν? Θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα, γνωρίζουμε κάποια γενικόλογα πράγματα, αλλά θα θέλαμε και τις δικές σας σκέψεις. Ναι. Ο στόχος ο δικός μας, και μακάρι να τον επιτύχουμε στο τέλος της τριετίας, είναι το να δημιουργηθεί ένας χώρος άθλησης εκεί, είτε αφορά αποκλειστικά το ποδόσφαιρο, είτε σαν αθλητικό κέντρο. Έχει δυσκολίες, έχει αρκετά υψηλό κόστος, οπότε δεν μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί από το σωματείο. Θα πρέπει λοιπόν σε συνεργασία είτε με την περιφέρεια είτε με το Δήμο Μαλεβιζίου να προχωρήσουμε την επόμενη μέρα με πίεση όσον αφορά το χώρο αυτό το αθλητικό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να πάμε και στην περιφέρεια, και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή θα ξεκινήσει να πραγματοποιούνται έργα εκεί και σε βάθος τριετίας πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί. Ένα οραματικό σχέδιο. Μανώλη Γρηγοράκη, είναι το παλιό γήπεδο του Όφη. Ξέρω. Το οποίο βέβαια είναι σε μια τοποθεσία την οποία θα χαρακτήριζα φιλέτο. Και το έχω πει σε πολλούς παράγοντες βέβαια, πολιτικούς και μη, ότι αυτή η θέση του οικοπαίδου για την κατασκευή εκεί ενός πολυαθλητικού κέντρου, όπως γνωρίζω από τις συζητήσεις που έχω με τον κύριο Δανδάλη, πραγματικά μπορεί να αποτελέσει για τον Σύλλογο ένα μεγάλο έργο για τα επόμενα χρόνια από πολλές πλευρές ανάπτυξης αθλημάτων και εσόδων ασφαλώς. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι ο κόσμος του Όφη, όταν παραδώσουμε και φύγουμε, γιατί κάποια στιγμή υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου και θα φύγω από το σωματείο, αυτό που θα μείνει θα είναι τα έργα. Δεν θυμάται κανείς ότι το 2019 πήρε πρωτάθλημα Α2 Όφη και βγήκε στη Volley League. Αυτό που μένει είναι τα έργα. Και είναι κάτι το οποίο έχει ατονίσει το θέμα του Carrefour στο παρελθόν. Πάρα πολλοί πρόεδροι είχαν διάφορα σχέδια. Νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να υλοποιήσουμε, να φτιάξουμε κάτι που να μείνει σαν παρακαταθήκη και κληρονομιά στους επόμενους πρόεδρους. Είστε ευχαριστημένος. Έλα, Μανωλή. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το ιδιοκτησιακό. Είναι κάπως θολό το τοπίο σχετικά με το ιδιοκτησιακό του συγκεκριμένου χώρου, Πρόεδρε? Αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ανοίγει στο Ταϊπέδ. Ο Όφη από το 1980, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και πιο παλιά, το χρησιμοποιούσε σαν πριν γίνει το Πανιωνιάνιο Αθλητικό Κέντρο, σαν χώρο προπόνηση. Μάλιστα, όταν ήρθε ο Ευγένιος Γκέραντ, σκεφτόταν πώς θα τον πάει να το δει. Αυτό είναι ένα ξερό γήπεδο. Οπότε ανήκει στο Ταϊπέδ.
όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε ένα ενίκιο, υπάρχει ένα ενίκιο το οποίο πληρώνει ο ερασιτέχνης από τη στιγμή που έγιναν τα γήπεδα στο Σκαφιδαρά και ουσιαστικά είναι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ για αθλητικό πάντα το έχουμε εμείς για 20 χρόνια περίπου και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Μπέρδεμα το ιδιοκτησιακό δεν υπάρχει, απλώς έχει παραχωρηθεί στο αθλητικό σωματείο. Υπάρχει συμφωνητικό παραχώρηση. Για τα επόμενα χρόνια από με, τα έργα. Με κάποιο χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο όμως, έτσι, με κάποιο ταβάνι σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα. Μα κάποια στιγμή έληξε γι' αυτό γιατί. Είναι νομίζω για άλλα 11 χρόνια κάτι τέτοιο. Άλλα 11 χρόνια το έχουμε. Αλλά είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ δύσκολα. Στην Ελλάδα βέβαια ζούμε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αλλά πάρα πολύ δύσκολα νομίζω ότι μπορεί αυτή τη συμφωνία που είναι όφη εκεί να χαλάσει ή να μας... Ναι, ναι, ο καθένας καταλαβαίνει τι είναι κάτι. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι σχεδόν 40 χρόνια που χρησιμοποιείται. Που υπάρχει... Αν θέλετε να πείτε ότι αν ήθελε όφη, θα μπορούσε να το χρησιμοποιεί και τώρα. Αν ήταν δυνατόν. Ναι, ναι. Αν μπορούσε να στεγάσει κάποια τμήματα. Ποια τμήματα θεωρείτε εσείς, Πρόεδρε, ότι μπορούν να στεγαστούν σε αυτόν τον χώρο εφόσον από ό,τι είναι σήμερα μετατραπεί σε αθλητικό κέντρο? Νομίζω ότι μπορούμε αφενός το ποδόσφαιρο, τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου που φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους. Είναι ο βασικός άξονας εκεί και υπάρχει και η δυνατότητα το να κάνουμε και κάποια άλλα τμήματα σε κάποια άλλα σπορ, όπως είναι το τένις, που να, και ο ερασιτέχνης να αυξήσει τη βεντάλια των αθλημάτων που συζητούσαν προηγουμένως και να έχει και κάποιο έσοδο το σωματείο από τις ακαδημίες του τένις, ας πούμε. Χωρίς να αποκλείω άλλα αθλήματα. Μπορεί να γίνει κάποιο κλειστό στίβου, υπάρχουν πολλές σκέψεις. Από τα έργα στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, είστε ικανοποιημένος, εξελίσσεται μια διαδικασία? Νομίζω ότι προχωράνε καλά. Λίγο ο καιρός μας πήγε πίσω όσον αφορά τα έργα στο ΒΑΚ, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, θα έλεγα. Και όταν θα ολοκληρωθεί και το τέταρτο γήπεδο με το πλαστικό χορτάρι, νομίζω ότι θα είναι το ολοκληρωμένο το έργο, τουλάχιστον στο βασικό του όσον αφορά τα γήπεδα. Για να μπορέσουν να μπαίνουν και τα τμήματα της ΠΑΕ και ίσως στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όσον αφορά το ερασιτέχνη. Θέλω να πάμε λίγο στο βόλεϊ, αν δεν έχει αντίρρηση και ο Μανώλης Γρηγοράκης. Ένα δικό σας όραμα με την ομάδα βόλεϊ του Όφη έχει εκπληρωθεί. Όχι μόνο τώρα θα πάτε να παίξετε για τέταρτη σεζόν στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ. Ανεβάσατε την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία, αλλά δεν είναι μόνο το βόλεϊ του Όφη, είναι μια σειρά από αθλήματα που διεκδικούν, είναι σε υψηλό επίπεδο και υπάρχουν και βέβαια και ατομικές διακρίσεις αθλητών του ερασιτέχνη Όφη. Η επόμενη μέρα στο βόλεϊ ποια είναι, τι σκέψεις κάνετε για του χρόνου? Το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσουμε το θέμα του προπονητή και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός ήδη. Όσον αφορά οι τέσσερις μεγάλοι, λέμε μεγάλοι είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Φίνι Κασίρου, που έχουν και τα μεγαλύτερα μπάτζετ, ξεκινάνε το σχεδιασμό και στο επόμενο δηλαδή διάστημα θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον προπονητή και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της ομάδας του βόλεϊ. Ο προπονητής θα είναι ο ίδιος, ο περσινός, έχετε καταλήξει? Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε ολοκληρώσει, αλλά. Συζητάτε. Ναι, ναι. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια το πηγαίνω βήμα-βήμα. Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι του. Και να βελτιώνεσαι χρόνο με τον χρόνο. Γιατί το να μένει στάσιμο, κάποια στιγμή θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα έρθει οπωσδήποτε ο υποβασμός. Αλλά βήμα-βήμα και με βελτιώσεις, ήδη έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σχέσεις όπως ήμασταν και οργανωτικά πριν δύο χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό όφη να έχει πολλά χρόνια ένα σωματείο ένα τμήμα στις υψηλές κατηγορίες. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα τμήματα στον ερασιτέχνη που είναι σε υψηλό σημείο. Είναι ο Στίβος
Το σκάκι που έχει τα πάνω και τα κάτω, λόγω ότι υποβάζονται πολύ, ανεβαίνουν πολύ. Είναι στην αλφαεθνική. Υπάρχουν και ατομικές διακρίσεις όσον αφορά και το στίβο και το σκάκι, δηλαδή σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και από εκεί και πέρα το πόλο, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία όσον αφορά ότι δεν υπάρχει σε υψηλό επίπεδο άλλο σωματείο στην πόλη του Ηρακλείου, οπότε γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των ακαδημιών, στην υδατοσφαίριση. Έχει σταθεί το γυναικείο τμήμα εδώ και μερικά χρόνια, διεκδικήσει και την άνοδο. Διεκδικεί άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Στην Α1, τέλος του μήνα είναι το Final Four. Ευελπιστούμε για το καλύτερο. Είναι δύσκολο, αλλά εκεί θα είμαστε να το παλέψουμε. Και το μπάσκετ που δίνει μια μάχη σωτηρίας. Δίνει τη μάχη την Κυριακή, θα είμαστε μάλιστα στην Αθήνα, που δίνει ένα σημαντικό αγώνα για τη σωτηρία. Και το γυναικείο ποδόσφαιρο, βέβαια. Το ξεχάσαμε το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν το ξεχάσαμε. Που κάνει και αυτό μια πάρα πολύ καλή παρουσία, μια πάρα πολύ καλή εικόνα στην πρώτη εθνική και μάλιστα φέτος έκανε και την καλύτερη σεζόν στην ιστορία του. Στην ιστορία, βέβαια. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα πρόοδου. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα τμήμα το οποίο είναι αρκετά νέο για το ερασιτέχνη. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 10 χρόνια, 10-11 χρόνια λειτουργίες. Οπότε είναι κάτι καινούριο. Βρέθηκε στις εθνικές κατηγορίες και στις υψηλές δύο φορές και δίνει τη δικιά του μάχη για να εδραιωθεί. Εκεί πιστεύω αυτό που μένει είναι όταν είσαι εδραιωμένος κάπου και όχι όταν κάνεις πυροτεχνήματα και ανεβαίνεις και μοιραία πέφτεις. Το να υπάρχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου που θέλουμε να δημιουργήσουμε όσον αφορά το γυναικείο τμήμα καθαρά για κοριτσάκια. Βέβαια. Και να κάποια στιγμή να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις σε ένα μεγάλο μέρος. Για το Γιάννη Δανδάλη τι θα μας πεις, απευθυνόμενος στον κόσμο του Όφη. Γενικά στο πρόσωπο του Γιάννη Δανδάλη υπάρχει μια έτσι εκτίμηση, ένας σεβασμός σε όλη την οικογένεια του Όφη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα ήθελα έτσι να μας πεις εσύ, Πρόεδρε, κάτι έτσι για τον εαυτό σου και το όραμα που έχεις μέσα σου, το επόμενο όραμα, ας πούμε, μετά το βόλεϊ, που ήταν ένα δικό σου όνειρο να φέρεις την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Ποιο είναι το επόμενο σου έτσι όραμα και μια σύντομη περιγραφή για τον Πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη και αυτό το οποίο, ας πούμε, υπηρετεί ως άνθρωπος και ως Πρόεδρος του ΟΦΗ. Γιώργο, δεν μ' αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Ό,τι έχω καταφέρει είναι μια συλλογική δουλειά. Δεν φτάνει ποτέ ένας να κάνει πράγματα. Το βόλεϊ το είχα βάλει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα το 2001 στον Ερασιτέχνη Όφη. Ήταν ένα τμήμα που βουλόπλε μεταξύ ΓΑΜΑ Εθνικής και τοπικών πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Και σιγά σιγά με υπομονή και είχα και χαρές, είχα και λύπες. Δεν έχω κανένα μαγικό ραβδάκι το να φέρνω επιτυχίες. Το θέμα είναι να είσαι εκεί και να χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμένα το δικό μου όραμα, το ανέφερα και νωρίτερα, είναι αν είμαι εγώ ο πρόεδρος που θα υπογράψω για το καινούριο γήπεδο ποδοσφαίρου, το σύγχρονο γήπεδο. Θα είναι για μένα η μεγαλύτερη χαρά που θα έχω. Γιατί όπως λέω τα τμήματα. Πώς θα λέγεται, Πρόεδρε? Συγγνώμη. Έχετε φανταστεί μια ονοματοδοσία που τώρα θα μπορούσαμε να την κάνουμε? Έχετε σκεφτεί κάποιο εμβληματικό πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει το όνομά του στο νέο γήπεδο του Όφη, όποιο και αν είναι αυτό και όπου και αν είναι? Δεν το έχω σκεφτεί, κύριε Γρηγοράκη. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λες, Πρόεδρε, ότι θέλεις να συνδέσεις το όνομά σου με το νέο γήπεδο του Όφη. Υπάρχει κάτι παραπάνω που δεν είπαμε σε αυτή τη συζήτηση? Από ό,τι αντιλήφθηκα, έχετε κάποιες προτάσεις να καταθέσετε ενδεχομένως στην ΠΑΕ Όφη? Δεν είναι της παρούσας αυτή τη στιγμή. Απλώς είμαι εγώ προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπω ότι υπάρχει το μέλλον όσον αφορά το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Μανώλη Γρηγόρη. Πάντως είναι ένα θέμα. Μέλα, Μανώλη. Είναι ένα θέμα, Πρόεδρε. Ναι, δεν εξαρτάται από έναν. Είναι... Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ. Αισθάνεστε. Συγγνώμη, κύριε Ράγκη. Είναι πολύ που πολύ πρέπει να συνεργήσουν για να γίνει αυτό. Είναι πολύ, πολύ σοβαρό εγχείρημα και πολύ δύσκολο, πράγματι. Αλλά εσείς αισθάνεστε αυτό που αισθανόμαστε, δεν θα κρυφτώ και εμείς, ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ιεραρχηθεί από τον οργανισμό ΟΦΗ συνολικά ως το σημαντικότερο ενδεχομένως για το μέλλον του? Νομίζω θα έπρεπε να είχε ήδη ιεραρχηθεί το συμφωνώ. Συγκεκριμένο. Γιατί βλέπουμε όλες οι ομάδες, αν δούμε στο ποδόσφαιρο της Ευρώπης, φεύγουν και από ιστορικές έδρες και φτιάχνουν καινούργια γήπεδα. Γιατί πώς θα φέρεις τον πελάτη, ο φύλαδος είναι ο πελάτης ουσιαστικά στις ποδοσφαιρικές ανώμιες εταιρείες. Πώς θα το προσελκύσεις, πώς θα πούμε να φέρουμε οικογένειες στο γήπεδο όταν κάποια πράγματα είναι της δεκαετίας του 50. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πιο μακριά. Να ξεχάσουμε. Ναι, η ιστορική έδρα. Ναι, εκεί γαλουργηθήκαμε όλοι. Ναι, στο Μπετό καθόμασταν παλιά. Ναι, πηγαίναμε στις 12 το μεσημέρι στα ντέρμπι. Μπάχε, βρούμε καμιά θέση γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε θέση να κάτσουμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε και... Είναι ένα όραμα. Είναι πολυσύνθετο, είναι δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι... Κάποια στιγμή πρέπει να μπει στο τραπέζι αυτό το πράγμα. Θεωρείτε ότι θα χάσει χρόνο η ΠΑΕ αν ασχοληθεί με τις όποιες πιθανότητες αναβάθμισης του υπάρχοντος γηπέδου? Θα είναι μπαλώματα. Να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Χρόνο και χρήμα, έτσι. Δεν χάει χρόνο. Απλώς είναι κάτι το οποίο όταν έχεις κάτι παλιό, το φτιάχνεις, του αλλάζεις τα λάστιχα όταν είναι παλιό αυτοκίνητο. Κάποια στιγμή βγάζει κάποιο πρόβλημα η μηχανή, μετά θα σου βγάλει κάποιο άλλο πρόβλημα και μετά λες δεν πάω να πάω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και δεν είναι τόσο απλό όπως το λέω βέβαια, αλλά... Νομίζω είστε σαφείς. Αν κατάλαβα καλά όμως, η σκέψη σας είναι περιμετρικά του Βαρδινογιάννιου. Μιλήσατε για τους χώρους αυτούς, τους γνωστούς χώρους που έχουν συζητηθεί και στο νομίζω παρελθόν. Νομίζω ότι είναι, επειδή είναι το αθλητικό κέντρο εκεί, έχει ταυτιστεί ο χώρος με τον Όφη. Υπάρχει το κλειστό μας εκεί, είναι δηλαδή ένας χώρος Όφη εκεί. Θα μπορούσε, χωρίς να αποκλείω άλλες περιοχές, αλλά θα μπορούσε νομίζω ότι να γίνει κάπου σε αυτή την περιοχή. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το κράτος. Δεν φτάνει δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να παραχωρήσει την έκταση. Από εκεί και πέρα το κράτος και να ξεκινήσει τουλάχιστον η κουβέντα. Δηλαδή μην μπαίνουμε μόνο στα. Μανώλη Γρηγοράκη, τελευταία ερώτηση. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Θα επιμείνω λίγο, αν μου δώσετε το δικαίωμα βεβαίως. Αν παρόλα αυτά, Πρόεδρε, η ΠΑΕ με δεδομένο ότι έχει και για τα επόμενα 8,5-9 χρόνια, αν μετρώ καλά, δικαίωμα στη χρήση του γηπέδου, του κεντρικού γηπέδου, αποφασίσει να πάει σε αυτή την αναβάθμιση, εφόσον της επιτραπεί από τις σχετικές μελέτες των επιστημόνων, υπάρχει περίπτωση να αντιδράσετε ή απλώς θα συμφωνήσετε? Ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, με όλες τις διοικήσεις ΠΑΕ ΟΦΗ, από τον καλύτερο μέχρι το χειρότερο, δεν έβαλα εμπόδιο όσον αφορά τις αναβαθμίσεις των εγκαταστάσεων. Είτε αφορά την προηγούμενη ΠΑΕ ΟΦΗ, είτε την τωρινή. Εννοείται ότι δεν θα πω ποτέ εμπόδιο σε αυτό. Απλώς είπα μια σκέψη και ένα, επειδή μίλησε για όραμα ο Γιώργος, μήπως να αρχίσουμε σιγά σιγά να ονειρευόμαστε και να προλάβουμε κάτι τέτοιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Για... Εύχομαι καλή δύναμη, γερό στο μάχη και τα καλύτερα για τον Όφη. Και για σένα προσωπικά. Μανώλη Γρηγοράκη, και νομίζω ήταν καλή η συζήτηση. Πολύ. Και έβγαλε πολλές ειδήσεις. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας στην σημερινή μας κουβέντα με τον Γιάννη Δανδάλη.